Ωραία. Λέω λοιπόν ότι σήμερα περιμένω τη συγγνώμη από τους συκοφάντες. Εάν αυτή δεν γίνει, πρόκειται να προχωρήσω στην κατάθεση της αγωγής και εναντίον της εφημερίδας και της συκοφάντη και εναντίον της Bild, γιατί πρόκειται προφανώς για συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι έχει προκύψει ξεκάθαρα αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι το ουσιώδες, δηλαδή το πολιτικό κίνητρο της όλης ιστορίας. Που όπως έχω πει πολλές φορές, είναι η προσπάθεια να πληγεί η κυβέρνηση σε αυτό που αποτελεί το βασικό της στοιχείο υπεροχής, η ηθική της δηλαδή υπεροχή, έπαιναντι των προκατόχων της. Και θεωρώ επίσης ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για αυτούς που έστησαν την ιστορία, το ότι την έστησαν παραμονές της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Γερμανία και είχε ως σκοπό ανάμεσα στα άλλα, πέρα από το να πλήξει το κύρος της κυβέρνησης, να υπονομεύσει ακριβώς και το κύρος του Πρωθυπουργού τη στιγμή που συνδιαλέγεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Κύριε Κατρούπα, όλα αυτά τα θεωρώ προφανώς πολιτικά παράδειγμα. Σαφές. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Η συζήτηση η οποία γίνεται είναι εάν δεν αμφισβητείται κανείς το νόμιμο, αμφισβητούν πολύ το ηθικό μέρος αυτού του πράγματος. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, γιατί από χθες μέχρι σήμερα το έχετε κουβεντιάσει 100 φορές. Θεωρούν δηλαδή ότι ηθικά έχετε ευληθεί. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ θεωρώ ότι με τον ίδιο τρόπο που υπεράσπιζα τις ιδέες μου θεωρητικά και πολιτικά, με τον ίδιο τρόπο προσπαθούσα να τις εφαρμόσω και στην πράξη. Αυτό το έκανα λοιπόν στις αίθουσες των δικαστηρίων μαχόμενος. Και τους κάνω και τώρα σε εντελώς άλλο επίπεδο. Αλλά ξεφεύγουμε από το βασικό στοιχείο που κατά τη γνώμη μου αποδεικνύει την αλήθεια ή όχι του ισχυρισμού μου για το αν είναι στημένη η ιστορία. Ναι. Το γεγονός ότι το πρώτο, το εισαγωγικό κομμάτι αυτού του δράματος, δηλαδή το άρθρο του βήματος που έλεγε ότι εγώ παίρνω 12% προμήθεια για κάθε πρόσληψη απολυμένου, έχει ήδη καταρρεύσει. Δεν θεωρείται αυτό σημαντικό για να σχολιαστεί? Για κάθε πρόσληψη απολυμένου, βεβαίως δεν ισχύει. Γιατί όχι για κάθε πρόσληψη. Ο κ. Καμπουράκη, σας θυμίζω ότι έλεγε ακριβώς το δημοσίευμα. Ναι, ναι, ναι. Ότι 26 με 27 Ιανουαρίου, mm-hmm. εγώ είχα συνάψει εργολαβικά συμφωνητικά για επιστροφή απολυμένων και διαθέσιμων, από τα οποία θα έπαιρνα 12% προμήθεια. Αυτό ξέρετε ότι έχετε καταρρεύσει, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, βεβαίως. Ναι, ωραία. Ναι. Εφόσον λοιπόν έχει καταρρεύσει αυτό, εφόσον αυτό ήταν ψευδές εξ αρχής, δεν γεννάται το ερώτημα γιατί ξεκίνησε μια ιστορία που βασίζεται σε ένα ψέμα. Ναι, μισό λεπτό. Και πώς μετά συνεχίστηκε από άλλη πηγή με άλλα πράγματα που είναι εξίσου ψευδή? Όταν βλέπετε λοιπόν ένα σύστημα ψευδών να εκτοξεύεται εναντίον κάποιου και μετά. Μα κύριε Υπουργέ μου, υπάρχει ένα χαρτί. Υπάρχει ένα χαρτί. Μπορεί να λέτε ότι ήταν πριν. Μπορεί να ήταν μετά. Αλλά υπάρχει χαρτί. Δεν είναι στο κενό. Μισό λεπτό. Ναι. Σας λέω το εξής. Ναι. Ούτε μία από τις κατηγορίες που έχουν βγει στο διαδίκτυο δεν είναι αληθινή. Βασίζεται σε κάτι πραγματικό το οποίο έχει παραποιηθεί ή πλαστογραφηθεί. Και ρωτάω λοιπόν ευθέως, γιατί να συστηθεί μια τέτοια φάμπρικα ψευδών, εάν δεν υπήρχε σκοπός κάποιο άλλο κίνητρο να εξυπηρετηθεί? Κύριε Κατρούγκαλε, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, λεπτό, κύριε Κατρούγκαλε. Δεν μπορώ ελαφρά την καρδία και εύκολα να αποδεχτώ ότι το βήμα και ο Χιώτης πλαστογραφείς σαν χαρτί. Κάποιος είπε ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέω. Πείτε μου. Στις κατηγορίες που αναφέρομαι δεν είναι αληθινή. Εγώ σας το λέω αυτό. Ο οικονομέας. Ακόμα και αν δεχτούμε. Αβέβαια, θα άκουσα την οικονομία. Κύριε Κατρούγκαλε, θα μπορούσε να πει κανείς το εξής, ότι ακόμα και αν δεχτεί κανείς ότι αυτό το χαρτί αναγνώστηκε λάθος. Και προβλήθηκε λάθος. Δεν τα ξέρω αυτά. Έχει πει ο Χιώτης ότι θα απαντήσει σήμερα σε αυτά. Ναι, ο κύριος Αλλά Χιώτης από αυτό το σημείο. Από αυτό, μισό λεπτό. Να σας πω, να σας εξηγήσω γιατί το λέω. Είπε ο κύριος Χιώτης ότι αν δεν εμφανιστεί, αν δεν βρει σήμερα ένα άλλο χαρτί, θα ζητήσει συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι παραδέχεται ότι αυτό που δημοσίευσε δεν στοιχειοθετεί τις απόψεις. Όχι, όχι, όχι. Είπε ότι θα βρει 22. Είπε ότι θα βρει 22. Άλλο λέω. Όταν λέω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, εννοώ το να ταυτίζετε εσείς τον εαυτό σας με την εθνική προσπάθεια που γίνεται, με τον Πρωθυπουργό που πάει στη Μέρκελ. Και σε λίγο. Α, κύριε Οικονομέα, εδώ κάνετε ένα πραγματολογικό λάθος. Δεν είδατε τη χθεσινή ανακοίνωση του Μαξίμου. Δεν λέει κάτι άλλο από αυτό που λέω εγώ. Δεν λέω ότι αυθαιρετείτε. Όχι, κύριε Οικονομέα, λέω ότι το Μαξίμου έκανε μια ανακοίνωση στο βράδυ. Δείτε τη και διαβάστε τη, παρακαλώ. Την έχουμε. Την έχουμε την ανακοίνωση. Δεν μιλάει λοιπόν για προσπάθεια να πληγεί
κύριο κυβέρνηση τη στιγμή τη διαπραγμάτευση. Μα δεν σα λέω ότι το βγάζετε από το κεφάλι σα. Βεβαίω μιλάει γι' αυτό. Το Μαξίμου. Λοιπόν, ακούστε, και... νομίζω ότι το θέμα σε ό,τι με αφορά εξαντλήθηκε. Σα ναι. Ευχαριστώ πολύ. Σα χαιρετώ. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα.